Καλημερίζω τον κύριο Γιάννη Νύχταρη. Καλημέρα σας, τι κάνετε στα 7 λεπτά μετά τις 9, πώς είστε? Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δουλειά. Μια χαρά, εσείς? Χαίρομαι. Εσείς φαντάζομαι είσαστε από αυτούς που τρέχετε. Είσαστε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον κύριο Καρμαλάκη. Ναι. Ναι, έχουμε τώρα όλα αυτά τα τριξίματα εν ώψη των αυτοδιοικητικών εκλογών. Ναι, αλλά μην ξεχνάμε από την άλλη αυτό που σας άκουσα να λέτε με την πρώτη φορά ή το έχετε επαναλάβει, αλλά εμένα μου έχει μείνει, ότι ήρθε η ώρα η γενιά μου να βγει μπροστά και να σταματήσει να συμβιβάζεται με όσα μας πληγώνουν. Αυτό θέλει τρέξιμο, είναι αλήθεια, γιατί το πήρατε απόφαση η γενιά σας να βγει μπροστά. Κυρία Δουλγεράκη, δεν σας κρύβω ότι είναι μια απέτηση σχεδόν καθολική αυτό, ας πούμε, εισπράττω και από τον κόσμο που ήσασταν στην συναφή και τώρα στην πρόσφατη μεγάλη μας εκδήλωση που είχε, ήταν κατάμεστη πλατεία και του Αγίου Τίτου που είχε πανίδατε με δυναμικό παρόν, παλμό από όλες τις ηλικίες, από όλες τις τάξεις των ανθρώπων. Ζητούσαν ουσιαστικά μια αλλαγή, μια αλλαγή στη διοίκηση του Δήμου, να μπορέσει το Ηράκλειο να μετατραπεί σε μια ανθρώπινη και σύγχρονη πόλη. Μέσα σε αυτό λοιπόν τα αίτημα ήταν και το αίτημα νέοι άνθρωποι να βγουν μπροστά. Θα εισπράττω μαζί αυτά τα δύο. Και δεν είναι μόνο νέοι ηλικιακά, φαντάζομαι, κύριε Νύχταρη. Είναι νέοι σε ιδέες, σε οργάνωση, σε γνώσεις. Ό,τι μπορεί να περιλαμβάνει αυτό το νέο πακέτο ανανέωση του πολιτικού προσωπικού, έτσι δεν είναι? Έτσι το αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον εγώ. Μα αυτό ακριβώς είναι, αυτό ακριβώς είναι. Νέα ματιά, όρεξη, φρεσκάδα, έτσι για να υπάρχει μια νέα μέρα στο Δήμο μας που υπάρχει μια στασιμότητα στα καθημερινά, τώρα όπως μπορούμε να το περιγράψουμε αλλιώς. Πολύ γρήγορα και πολύ εύστοχα ο κ. Μιχάλης Καραμαλάκης, ο επικεφαλής μας, έχει πιάσει αυτό το κενό, τη στασιμότητα στην καθημερινά και το έχει βάλει προτασικό στόχο. Άλλο κόσμο λοιπόν μας εμπιστευτεί. Να είναι το βασικό μας. Ξεκινάμε να λύνουμε ζητήματα καθημερινότητας. Αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι για να σταματήσουμε να συμβιβαζόμαστε με όσα μας πληγώνουν και πρέπει να πάμε μπροστά. Μα και εσείς από τη δική σας την πλευρά και ως άτομο και ως υποψήφιος, πέραν από το πρόγραμμα της δικής σας της παράταξης, αυτό μου φαίνεται σας έχω ακούσει να λέτε, ότι εδώ είναι η καθημερινότητα και πρέπει να δούμε με καθαρή ματιά όλα αυτά τα θέματα τα οποία μας απασχολούν. Λέτε εσείς, αυτό που εισπράτετε από τον κόσμο με τον οποίο συναντιέστε, σφίγγετε το χέρι, κοιτάζεστε στα μάτια, τι είναι, κύριε Νύχταρη? Δεν μπορείς να μιλήσεις ένα πολίτη για μεγάλα ρομαντικά έργα όταν εκείνος ζει δυστυχώς μια δυσβάστακτη καθημερινότητα. Αυτό εισπράττω εγώ, αυτό βιώνω καθημερινά στις συζητήσεις με τους συμπολίτες μας. Μια αλλαγή, αλλαγή από την αδιαφορία που βιώνουν, να σκεφτούμε καθημερινότητα. Γι' αυτό και έχουμε στο μυαλό μας κάποιες, να θεσπίσουμε κάποια πράγματα, όπως περιγραφτήκαν και στο πρόγραμμα, ας πούμε, που παρουσίασε ο επικεφαλής μας. Καθιερώνουμε την ώρα του Δημότη. Η ώρα του Δημότη για τον Δήμαρχο και τους αντιμάρχους κάθε εβδομάδα με στόχο τη συνομιλία με τους πολίτες για την επίλυση των προβλημάτων τους. Είπαμε επίσης να συστήσουμε συνεργεία ανταπόκρισης σε κρίσιμα θέματα καθημερινότητας με τομείς ευθύνης ανά περιοχή, υπηρεσία και γραφείο υποστήριξης των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων. Πάλι για την αντιμετώπιση της καθημερινότητας. Με προτεραιότητα την κάθε γειτονιά, το κάθε χωριό. Ώστε να υπάρξει μια ποιότητα ζωής. Το Ηράκλειο, κύριε Δουλγεράκη, αν με ρωτάτε, χρειάζεται σωστές, άμεσες διοικητικές αποφάσεις. Το οργάνωση και ετοιμότητα. Για να αντιμετωπιστούν όλες αυτές τις προκλήσεις τέλος πάντων της εποχής μας. Τι εννοείται γραφεία, σταθμοί σε κάθε συνοικία, σε κάθε γειτονιά? Για δώστε μας δύο παραπάνω διευκρινήσεις, κύριε Νύχταρη. Ναι, υπάρχουν γραφεία υποστήριξης των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων, οι οποίοι υπάρχει μια υποστελέχωση και την αντιμετώπιση καθημερινότητας. Πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν να αλλάξει άρδινη εικόνα της πόλης μας. Αυτό θεωρώ πως θα είναι το βασικό της επόμενης μέρας. Έχουμε μελετήσει, έχουμε αρχίσει τις ανάγκες την επόμενη μέρα. Και εγώ φαντάζομαι ότι μάλλον τα γραφεία αυτά θα πρέπει να γεμίσουν από παράπονα και από ουρές κόσμου, ο οποίος θα θέλει να θέσει τα θέματα του, έτσι. Θα μπορεί να έρχεται κάποιος δηλαδή σε αυτά τα γραφεία, σημεία, σταθμοί, στις συνοικίες, στις γειτονιές, στα διαμερίσματα, για να λέει ο ίδιος το πρόβλημά του και το παραπονό του?
Μα βέβαια, αφού θα θεσπίσουμε, είπαμε και την ώρα του Δημάρχου, όπως λέγαμε παλιά τα παραπονά σας στον Δήμαρχο. Mm-hmm. Θέλουμε ένα Δήμο ανοιχτό και προσβάσιμο. Έτσι, με την Δημαρχία Καθημερινότητας, θα έχουμε ακρόαση στους δημότες. Κυριολεκτικά, θα ακούγονται καθημερινά τα παράπονα των δημοτών. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κύριε Νυχταρή, τι σας ζητάνε πολύ περισσότερο από τη μία, και θα ήθελα επίσης, επειδή είσαστε νέος άνθρωπος, να μου πείτε και από την δική τους την πλευρά, οι νέοι άνθρωποι, η νέα γενιά, τι είναι αυτό το οποίο θέλει και επιθυμεί. Και σας το λέω γιατί είναι οι άνθρωποι τις περισσότερες φορές, εντός αγωγικών θα το πω, όσο πιο κομψά γίνεται, δεν θέλουν ούτε καν να ακούν τον λόγο, τον προεκλογικό λόγο του παλιού προσωπικού, των υποψηφίων. Το έχουμε δει σε προηγούμενες εκλογές, το έχουμε δει μες στις εθνικές εκλογές κλπ. Θέλουν κάτι νέο. Λοιπόν, και σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, τι είναι αυτό που σας ζητάνε ηλικιακά με αυτά τα κριτήρια, στο σύνολό τους οι δημότες, αλλά ειδικά οι νέοι άνθρωποι, γιατί είστε νέος άνθρωπος? Στο σύνολο, καθολική απέτηση, κυρία Δουλειράκη, είναι το Ηράκλειο να γίνει μια καθαρή πόλη. Είναι, όπως είναι, ας πούμε, είναι βασική προτεραιότητα στην ατζέντα μας. Αυτό είναι το βασικό από όλες τις ηλικίες. Τώρα, όσον αφορά τη γενιά μου, η γενιά μου αυτό που θέλετε είναι να ακούγεται η φωνή της. Να ακούγεται η φωνή της, να μπορέσει αυτή η πόλη να συμβαδίσει με την εποχή της. Δεν συμβαδίζουμε με την εποχή μας. Αξίζουμε καλύτερες ευκαιρίες, μέρες καλύτερες, μια προοπτική με ζωή με ποιότητα. Αυτό ακούω από τη νέα γενιά. Πώς το μεταφράζουν όμως, γιατί δεν ξεχνάμε ότι είμαστε μια πόλη με μεγάλη ιστορία, με πολιτισμό, με μνημεία. Άρα λοιπόν, πώς το εννοεί και πώς θέλει να το παντρέψει? Εγώ όπως το έχω στο μυαλό μου, έτσι, σαν οπτική και όραμα, η ζωντανή πόλη, αυτή η ταυτότητα, το brand name Ηράκλειο που σας είχα αναφερθεί και την προηγούμενη φορά, να μπορέσει να παντρευτεί με όλη αυτή την τεράστια ιστορία μας, με τις ρίζες μας, με την πολιτιστική μας κληρονομιά. Δυστυχώς όλα αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν. Αλλά η ζωντανή πόλη, η εξωστρέφεια, η ταυτότητα του Ηρακλείου είναι πολύ βασικό για τους νέους ανθρώπους. Να υπάρξει μια ταυτότητα και μια ζωντάνια. Είναι πολύ σημαντικό. Και βέβαια φαντάζομαι ότι όλο αυτό, έτσι όπως εσείς το περιγράφετε, δεν είναι απέτηση μόνο για τα στενά διοικητικά όρια μιας πόλης εντός των τυχών, αλλά πάει όχι μόνο στις συνοικίες αλλά και στα χωριά όπου ζει ο κόσμος, διότι μέχρι την Καρκαδιώτισσα, Δήμος Ηρακλείου είναι, και αυτό το έχουμε ξεχάσει, οι δημοτικοί άρχοντες πολλές φορές το ξεχνάνε. Μα υπάρχει, τελείως εγκατάλειψη, να το πω. Εγώ δεν θα κρυφτώ. Πήγαινε το χώρο και τα χωριά μας. Μπορούν να αποτελέσουν ένα πρότυπο αγροτουριστικής ανάπτυξης, παραδοσιακών καλλιεργειών, να τονώσουν ενεργά την τοπική οικονομία. Αλλά όλα αυτά, αν δεν γίνουν τα βασικά, αν δεν γίνουν οι σωστές υποδομές στους δρόμους, σύνδρευση κτλ., δεν θα φτάσουμε και εκεί. Πρέπει να γίνουν τα βασικά. Υπάρχει αυτή η στασιμότητα που λέγαμε και πριν, να το πούμε έτσι ξανά. Που πρέπει να δουν άλλες μέρες, πολύ καλύτερες μέρες. Ξέρετε κάτι, θα σας πάω σε ένα κομμάτι επίσης που σας πονάει πάρα πολύ. Διαχείριση των αδέσποτων, κύριε Νυχταρή. Για μένα είναι μέσα στους βασικούς μου πυλώνες η φροντίδα για τα αδέσποτα και τα δεσποζόμενα ζώα. Είναι για μένα κάτι αδιαπραγμάτευτο. Κανένα ζώο κακοποιημένο, κανένα ζώο αδέσποτο. Είναι μια πληγή για την πόλη μας, η οποία σε ανθρώπους ευαισθητοποιημένους, σαν και εμένα στο κομμάτι αυτό, πρέπει να σκύψουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι, να το κοιτάξουμε σοβαρά, με συνέπεια, γιατί πολλές φορές ακούγονται τέτοια πράγματα, αλλά γρήγορα ξεχνιούνται. Για έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι για μένα τρόπο ζωής, η φιλοζωία, σίγουρα δεν θα φύγει στιγμή από το μυαλό μας. Θέλει όμως δύο πλευρές και το ξέρετε. Θέλει και τις παρεμβάσεις τις κυρίες από τη μία πλευρά, αλλά η φιλοζωία, το αδέσποτο, ο περιορισμός, η αντιμετώπιση κλπ. Θέλει και την άλλη πλευρά. Θέλει δηλαδή και τη δική μου την πλευρά και τη δική μου τη δράση, γιατί η δική μου η δράση ως πολίτης φέρνει αυτό το ζητούμενο, και αυτό το ζητούμενο μετά έχει όλες αυτές τις επιπτώσεις, κυρίως
με την κακοποίηση των ζώων, γιατί κακοποίηση είναι να το αφήνεις στο δρόμο ακριβώς μόνο του και να το εγκαταλείπεις. Ακριβώς, ακριβώς. Ξεκινάνε σίγουρα από τον πολίτη, ξεκινάνε σίγουρα από το καθένα, ας πούμε, τι έχει μέσα του και τι έχει, τις προσλαμβάνωσες που έχει από το σπίτι του. Αλλά στο τέλος της ημέρας πρέπει να υπάρχει μια έτσι βασική πρόνοια από τον εκάστοτε Δήμο ή Πολιτεία, τέλος πάντων. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να υπάρχουν οι δομές. Mm-hmm. Ακόμα κι αν κάποιος δεν έχει, ας πούμε, την όρεξη, την αγάπη για όλα τα ζώα που την έχουμε. Φαντάζομαι ότι λίγο πολύ σαν παιχνίδι το είδαμε. Να πάρουμε ένα ζωάκι να το κάνουμε δώρο στο παιδί μας. Δημιουργήσαμε στη συνέχεια πρόβλημα ψυχολογικό και στο παιδί μας. Όπως επίσης κακοποίησαμε το αδέσποτο και το αφήσαμε στο δρόμο, γιατί δεν μπορούσαμε να το θρέψουμε, γιατί δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε τα έξοδά του να πάμε στο γιατρό, γιατί δεν μπορούσαμε να το κάνουμε τα εμβόλια του. Και βλέπουμε αυτό που γίνεται έτσι με τα ζωντανά έξω στους δρόμους. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτή είναι η όλη κατάσταση. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι να μάθεις από παιδί να αγαπάς τα ζώα. Να τα φροντίζεις και να δεσμεύεσαι. Η δέσμευση είναι μεγάλο πράγμα. Οπότε είναι και ένα μάθημα. Πολλών λογιών που λέμε. Όταν έχεις ένα ζωάκι, δεσμεύεσαι για τη φροντίδα. Είναι πολύ σημαντικό. Έτσι ακριβώς, όπως το λέτε. Είναι πάρα πάρα πολύ. Εντάξει. Η φιλοζωία αυξάνεται τα τελευταία χρόνια. Και τα κοινωνικά δίκτυα ενισχύουν την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών. Αλλά έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε. Δηλαδή, μην τα λέμε κιόλα ακριβώς ότι είναι μαύρα, αλλά έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Mm-hmm. Και αν υπάρξουν εκείνες οι δομές και όχι κάποιοι αυτοσχέδιοι χώροι μέσα στο Ηράκλειο, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά το θέμα και με ξέρετε, επειδή υπάρχει και αυτή παραπάνω ευαισθητοποίηση και με ξέρω ότι η δική σας την ευαισθητοποίηση, γι' αυτό το πάω εκεί. Γιατί λέτε ότι είναι πραγματικά για σας στόχος και η στοχοπροσύλωση είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Και όταν υπάρχουν εκείνοι οι αυτοσχέδιοι χώροι που ξέρει, ο άλλος λέει ότι εγώ θέλω να κάνω και ένα χώρο, αλλά μαντρίζει μόνο τα ζώα και δεν φιλοξενεί απλά τα ζώα, νομίζω ότι αυτό πρέπει να το τελειώσουμε. Αυτό πρέπει να τελειώσει, κύριε Νυχταρή, και πρέπει να το δείτε. Είναι υποχρέωσή μας, νομίζω, να διατηρήσουμε τις οργανωμένες δομές, όπως λέτε. Τις οργανωμένες που θα έχουν στη διάθεσή τους, που έχουν στη διάθεσή τους ήδη υπάρχουν στις δημόσιες φορείς, αλλά και να τις ενισχύσουμε μέσα από αξιοποίηση οικονομικών πόρων με ουσιαστική φροντίδα. Και για την υιοθεσία και για την ενημέρωση των νέων παιδιών και όλα αυτά. Γι' αυτό λέω πρέπει να πέσει από πάνω οι φορείς, οι δημόσιοι στο κομμάτι αυτό, για να εκλείψουν και φαινόμενα αυτά mm-hmm. που λέτε. Διότι μπορεί κάποιος να έχει καλές προθέσεις στην αρχή, αλλά όπως έχετε δει πολλές φορές με διάφορα ρεπορτάζ που βγαίνουν στη δημοσιότητα, δεν καταλήγουν έτσι. Μάλιστα. Είναι μεγάλο κρίμα, τα έχουμε δει όλοι μας. Έτσι, λοιπόν. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα, να σας ευχηθώ καλή δύναμη και καλή συνέχεια, κύριε Νυχταρή. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να επαναλάβω ότι είσαστε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το Ηράκλειο, συνδυασμό Ηράκλειο Υπόλοι μας και τον κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.